Προσκεκλημένοι μας, οι κύριοι Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άγγελος Ιρήγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και υφυπουργός παιδείας. Καλημέρα σας κύριε Ιρήγο, καλημέρα σας κύριε Χατζηβασιλείου. Καλημέρα. Η αφορμή για την παρουσία των δύο καθηγητών είναι το βιβλίο τους, μάλλον το πρώτο βιβλίο που βλέπω να εκδίδεται για το 1922. Προφανώς θα εκδοθούν κι άλλα. Θα έχουμε μια χρονιά στην οποία θα βγουν βιβλία, αλλά δεν ξέρω, επειδή ακριβώς το 1922 δεν είναι 1821, δεν ξέρω πόσα βιβλία θα βγουν. Γιατί το 1922 συνδέεται με την κακή πλευρά της ιστορίας, σε αντίθεση με το 1821 που έχει άλλο χαρακτήρα. Λοιπόν, είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Σας συνιστώ να το αγοράσετε, να το διαβάσετε. Διαβάζετε πολύ εύκολα. Οι καθηγητές γράφουν σαν να μιλούν. Δεν μειώνεται σε τίποτα η αξία επιστημονική του βιβλίου. Απλώς μπορεί να διαβαστεί εύκολα, γρήγορα και να τα κατανοήσουμε αυτά που, στα οποία απαντούν οι καθηγητές. Προσέξτε, βάζουν μέσα και εκείνα τα ερωτήματα πάνω στα οποία κτίστηκαν αστικοί μύθοι και θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, καλό θα ήταν για να ξέρετε την επιστημονική απάντηση να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Είναι μόλις 250 σελίδες και δεδομένου ότι η ύλη στο σχολείο, η ιστορία σχολείου τελείωνε κατά το Μάιο και δεν έπιανε καθόλου 1922 ή άντε τα πρώτα, και μετά υπάρχει απόλυτη άγνοια, συγγνώμη για το απόλυτη, υπάρχει άγνοια, γι' αυτό επίσης είναι καλό να διαβαστεί. Ποιος, αρχίζουμε κύριε Σιρήβο. Θα μιλήσουμε το βιβλίο. Θα πάμε από το σήμερα στο πίσω, λέω, να κάνουμε αυτή τη διαδρομή, δεδομένου ότι είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση. Λοιπόν, μπορείτε να μας τοποθετήσετε λίγο ιστορικά το σκέλος Ουκρανία, Ρωσία, Ευρώπη. Παρένθεση, το 1900, πριν αποβιβαστούμε στη Σμύρνη, στείλαμε στρατό στην Ουκρανία, στη μεσημβρινή Ρωσία όπως λεγόταν τότε. Ήταν μια αποτυχημένη εκστρατεία, την είχαν αναλάβει οι Γάλλοι, αναφερόμαστε σε αυτήν. Θέλω να πω, είναι μια μακρά εμπλοκή της Ευρώπης στην περίπτωση της Ουκρανίας. Η Ουκρανία τμήμα της Ευρώπης. Άμα θέλουμε να δούμε τι βλέπουμε τώρα, βλέπουμε μια καθολική εισβολή. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει πόλεμος Ρωσίας με τον ΝΑΤΟ. Είναι σαφές αυτό. Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει πει ότι μόνον εάν πειράξει η Ρωσία νατοϊκά κράτη θα υπάρχει αντίδραση από τον ΝΑΤΟ. Άρα η Ουκρανία αυτή τη στιγμή πολεμάει μόνη της. Ο Πούτιν είναι ένας εξαιρετικά σκληρός παίκτης, βλέπει τις αντιδράσεις, μετράει, προχωράει. Είναι ενδεικτικό ότι χθες πάλι ο Μπάιντεν, όταν το ρώτησαν αν πιστεύει ότι οι σοβαρότατες κυρώσεις που επέβαλε η Αμερική στη Ρωσία, αν θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα, είπε όχι, δεν πρόκειται να σταματήσουν τον Πούτιν από την εισβολή, θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη ρωσική οικονομία. Η Ουκρανία, δεδομένου και ενός ποσού που θρυλείται ότι έχει αποθησαυρίσει ο πρόεδρος Πούτιν περί των 600 δισεκατομμύριων. 600 δισεκατομμύρια μαξιλάρι που του δίνουν την ευχέρεια να έχει χρονικό ορίζοντα στην διάθεσή του, συν το σκέλος Κίνα που δεν το ξέρουμε πώς είναι. Έτσι, αν δηλαδή υποστηρίζεται από τα νότα του. Ακριβώς. Που και αυτό είναι άγνωστο. Ναι. Τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει τις στρατιωτικές δυνατότητες να πολεμήσει σε ανοιχτό πεδίο τους Ρώσους. Ήδη οι Ρώσοι στρατιώτες είναι κατά 1/3 περισσότεροι από τους Ουκρανούς. Είναι περίπου 200.000 Ρώσοι στρατιώτες. Θέλει να τον συλλάβει και να τον ταπεινώσει τον πρόεδρο Ζελένσκι. Νομίζω ο οποίος έχει... προσπαθεί να πει, ελάτε να κάνουμε κατάπαυση πυρός να συζητήσουμε. Θέλει να τον εχμαλωτήσει, δηλαδή να τον ταπεινώσει. Νομίζω έχει 4 στόχους. Ο ένας στόχος που δεν ξέρουμε μέχρι που φτάνει είναι να καταλάβει ουκρανικό έδαφος, πιθανότατα τις ανατολικές περιοχές. Θα δούμε τι θα γίνει γι' αυτό. Από εκεί πέρα ως προς ο Δνίπερος δεν μας δίνει ένα σημάδι, ένα σαν φυσικό σύνορο, όριο. Είναι ναι. Ένα σημάδι, διότι χωρίζει την Ανατολική Ουκρανία, όπου εκεί πέρα κατά κανόνα μένουν ρωσόφωνοι και ρωσόφιλοι, ως επιτοπλίστων, και η δυτική πλευρά που μισούν τους Ρώσους. Είναι ένα στοιχείο. Και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ρωσόφωνος, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ρωσόφιλος.
Είναι εβραϊκού θρησκεύματος. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι έκανε καριέρα μιλώντας στα ρωσικά. Ναι. Όλες οι σειρές του ήταν στα ρωσικά από το 18 και μετά άρχισε να παίζει στα ουκρανικά. Τώρα, έχουμε τρία επιπλέον στοιχεία που προβληματίζουν σε σχέση με αυτό που είπατε. Λέει ο Πούτιν, θέλουμε η χώρα να είναι ουδέτερη, δηλαδή να έχει καθεστώς Ελβετίας, όπως είναι από το 1815, να μην είναι στο ΝΑΤΟ. Σημείο δεύτερο, θέλουμε να αποστρατιωτικοποιηθεί. Όταν λέμε αποστρατιωτικοποίηση, συνήθως μιλάμε για μια περιοχή. Εδώ πέρα ο Πούτιν εννοεί αφοπλισμό της Ουκρανίας. Ο καθεστώς το οποίο περιέρχονται κράτη μετά από συντριπτική ήττα, όπως έγινε με την Ιαπωνία και τη Γερμανία μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το τρίτο, να αποναζιστικοποιηθεί η χώρα. Λέγοντας Ναζί, εννοεί την κυβέρνηση Ζελένσκι, την εκλεγμένη κυβέρνηση Ζελένσκι. Άρα, ο στόχος του είναι να διώξει το Ζελένσκι και να ταπεινώσει το όλο σύστημα. Αυτό το αποναζιστικοποίηση μου θυμίζει την περίοδο 13-14 και τις διαδηλώσεις στο Μαϊντάν, στην πλατεία δηλαδή, που τότε και εδώ και η δική μας μια κάποια πλευρά είχε μια έτσι τάση, προπαγάνδα θα έλεγα εγώ ευθέως, να μας μιλάει για τους Ναζί που είναι εκεί στην προσπάθεια να ρίξουν τον Γιανούκεβιτς, πώς τον λέγανε, τον Γιανούκοβιτς. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο στόχος του Πρόεδρου Πούτιν είναι να ελέγξει το σύνολο της Ουκρανίας με μια φιλική κυβέρνηση και όχι να την κόψει στα δύο. Εξάλλου αυτό είναι και πολύ πιο δύσκολο από άποψη θεσμική. Κοιτάξτε, η Ουκρανία είναι ένας χώρος στον οποίο το Κρεμλίνο τον θεωρεί πάντοτε μέρος του δικού του ζωτικού χώρου, μέρος της δικής του περιοχής ζωτικών συμφερόντων. Και γι' αυτό ίσως φοβήθηκε για μια κίνηση προς το ΝΑΤΟ και δημιουργεί αυτή την τρομερή κρίση. Έχω την αίσθηση όμως ότι οι επιλογές του Προέδρου Πούτιν θα είναι πολύ επιβαρυντικές και για την ίδια τη Ρωσία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι μια εικόνα στρατιωτικής αυτή τη στιγμή υπεροχής ασφαλώς του ρωσικού στρατού μέσα στην Ουκρανία. Είναι μια εικόνα επιβολής του Πούτιν επί των αντιπάλων του, μιλώ και κυρίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, νομίζω ότι αυτό που κάνει η Ρωσία είναι πάρα πολύ χοντρό και θα κληθεί να καταβάλει τελικά τίμημα. Μακροπρόθεσμα όμως, όχι τις επόμενες ημέρες στη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης. Και το άλλο πράγμα που γίνεται είναι ότι ουσιαστικά με αυτή την εισβολή ο πρόεδρος Πούτιν κατευθύνει την ουκρανική ταυτότητα σε έντονα αντιρωσική κατεύθυνση. Οι συλλογικότητες ετεροπροσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουμε σε σχέση με άλλους. Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, δεν μπορεί να υπάρξει και ανθρώπινο έθνος. Διότι δεν βρήκαμε ακόμα εξωγήινους. Αφήστε που άμα τους βρούμε, δεν θα τους βρούμε εμείς. Αυτοί θα μας βρουν, μάλλον, με τη δική μας τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνει είναι ότι δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε η ουκρανική ταυτότητα να προσδιοριστεί εναντίον της Ρωσίας. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ επιβαρυντικές επιπτώσεις για την θέση της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μεγάλο λάθος, νομίζω, αυτό που κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Μπορεί να φαίνεται βραχυπρόθεσμα ότι κυριαρχεί τις ώρες που μιλάμε. Ωστόσο, είναι κάτι που θα έχει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις και για την ίδια. Έκανε έναν πρόλογο. Τρεις αντιδράσεις για να μπορώ να τα ξεκαθαρίσω τα πάντα. Μην συνοδεύονται, γιατί καταλαβαίνω κάποιες φορές η ειρωνία στον προφορικό λόγο να μην προσδιορίζεται απολύτως και πρέπει να διευκρινιστεί. Υπάρχει και άλλο παράδειγμα πρόσφατο. Λοιπόν, ο Μιχάλης, δεν είναι λύση να πάμε να πολεμήσουμε. Θα έπρεπε οι δυτικοί ηγέτες με εγρήγορση να μην αφήσουν τα πράγματα να φτάσουν εκεί. Τώρα πια είναι δύσκολα τα πράγματα, έπρεπε να ήταν σε εγρήγορση καιρό. Αγαπητέ μου Μιχάλη, εμείς ζούμε σε δημοκρατικές κοινωνίες και εκλέγουμε δημοκρατικά τους ηγέτες μας.
στην περίπτωση του Πούτιν, του κυρίου Πούτιν, του Προέδρου Πούτιν, είναι ένας ηγέτης ο οποίος εκλέγεται επί σειρά ετών, είναι κοντά 2 δεκαετίες κύριοι, ο κύριος Πούτιν, βέβαια. Παραπάνω. Δεν έχει αντιπολίτευση, δεν ξετσουμίζει αντιπολίτευση, γιατί στην καλύτερη περίπτωση δηλητηριάζεται. Στην καλύτερη περίπτωση. Άρα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, κάνει ό,τι γουστάρει. Άρα εμείς είμαστε μπροστά σε έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι γουστάρει. Οι δικοί μας ηγέτες δεν κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει λίγο να ξεθολώσει και η δική μας ματιά. Εμείς ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Δεν κάνω αξιολογική κρίση στους ηγέτες μας, προσέξτε. Όχι γιατί δεν μπορώ ή γιατί δεν θέλω, απλώς δεν είναι η στιγμή να το κάνω. Λέω όμως ότι είναι άλλο πράγμα να ζεις με δημοκρατικά εκλεγμένο πολιτικό που ελέγχεται, όπως ο κύριος Συρίγος, ελέγχεται, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται να κάνει ό,τι θέλει. Τον έχουμε τσακίσει και τον στείλαμε από εκεί που ήρθε. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Λάζαρος. Γιατί δεν κλείνουμε εμείς το φυσικό αέριο που παίρνουμε από τη Ρωσία, γιατί δεν διώχνουμε τους διπλωμάτες τους από την Ελλάδα, γιατί δεν διώχνουμε τη Ρωσική Εκκλησία από την Ελλάδα, γιατί δεν απαγορεύουμε, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν είμαστε χώρα όπως η Ρωσία του Πούτιν. Αγαπητέ μου Λάζαρε, δεν θέλει και πολύ, πολύ σκέψη. Και έρχεται η Άννα Δημητράου που μου λέει: είσαι με τα καλά σου. Εμείς είμαστε κράτος δικαίου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιον που αγόρασε νόμιμα, π.χ. τον Σκορπιό, το δικαίωμα κρίσης. Υπονομεύεις δηλαδή τη χρυσή βίζα, χρυσέ μου. Άννα Δημητρά, δικηγόρος. Όχι, καλή μου Άννα, κυρία Δημητρά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ηρωνεύομαι. Λέω λοιπόν, επειδή ακούω διαφόρους και στην Ελλάδα να βρίσκουν λίγη την Ευρώπη, με την δημοκρατική Ευρώπη. Το τι πρέπει να κάνει είναι άλλη συζήτηση, το πάω είναι διπλανή συζήτηση. Αλλά τώρα επειδή βρίσκουν κάποιοι λίγοι την Ευρώπη, λέω ότι αν δεν βάλουμε τα αντίμετρα, το επόμενο είναι κάνουμε πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, ένα. Πριν κάνουμε πόλεμο, μήπως να ξεκινήσουμε, αν θέλουμε, τους Ρώσους ολιγάρχες, ας πούμε, στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Αυτό το ερώτημα θέτω, γιατί ακούω διάφορους οι οποίοι υπερεξακοντίζουν την διάθεσή τους να πάνε να πολεμήσουν στα ρωσικά λιβάδια, στα ουκρανικά λιβάδια. Να έχουμε αίσθηση, ναι, ότι μιλάμε για τη Ρωσία. Δεν είναι μια χώρα η στρατιωτική ισχύ της οποίας είναι κάτι που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα κάνω λάθος σε αυτή τη σκέψη που διατυπώνω, κύριε Συρίγο. Διορθώστε με, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, επειδή ακούω διαφορούς, βρίσκουν λίγοι την Ευρώπη. Δηλαδή πάμε για πόλεμο, ένα μεγάλο πόλεμο. Η Ευρώπη, ναι, είναι λίγη για άλλους λόγους. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει, ναι, τώρα πρέπει να αποτελέσει ένα τεράστιο μάθημα για εμάς τους Ευρωπαίους. Εμείς τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια? Αμυντικά είμαστε νάνοι, δεν υπάρχουμε. Ναι. Διαβάζω εδώ και μερικές μέρες, έστειλαν οι Αμερικανοί στην Πολωνία 5.200 Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές. Ναι. Και σκέφτομαι, μπορεί η Ευρώπη να στείλει 5.200 αλεξιπτωτιστές, ναι, κάπου? Η απάντηση είναι όχι. Έχουμε το ΝΑΤΟ όμως, κύριε Συρίγο. Δεν είναι το ΝΑΤΟ, δεν είναι. Βασιζόμαστε. Το ΝΑΤΟ, ναι, μας έχει κάνει να βασιζόμαστε στην Αμερική. Δεν είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Αμερική. Μάλιστα. Συνεχίζω. Ενεργειακά είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από την Ρωσία αυτή. 40% εξάρτηση από τη Ρωσία. Τα λέω όλα αυτά διότι πρέπει να καταλαβαίνουμε τι λάθη έχουμε κάνει για να τα διορθώσουμε. Ως προς το τι υπάρχει δυνατότητα να κάνεις έναντι μιας χώρας που έχει πυρηνικά όπλα και μπορεί να αντινάξει τον πλανήτη στον αέρα, χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή ως προς το τι. Ναι, αλλά και για φανταστείτε, θα απομονώναμε τον Πούτιν 10 χρόνια πριν. Δηλαδή λέτε ότι εξαρτόμαστε ενεργειακά από την Ρωσία. Ναι, κύριε Χατζηβασιλείου, θα κάνω διάλειμμα και θα το πείτε μετά. Σας διατυπώνω το ερώτημα. Δηλαδή, 10 χρόνια πριν, εμείς θα ξέραμε εκ των προτέρων ότι αυτός ο ηγέτης θα αποδειχθεί ένας τσαμπουκάς που μακελαίνει το σύμπαν και άρα δεν του παίρνουμε το φυσικό αερίο? Δεν θα ετίθετο έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος Συρίγος σε άλλο πράγμα αναφέρεται, στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προσλαμβάνει τις διεθνείς υποθέσεις και στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη για να τις διαχειριστεί. Αλλά ο EastMed, για παράδειγμα, αποφεύγει το ρωσικό αέριο. Ακόμη είμαστε στα σχέδια. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Και ακούσαμε και την αμερικανική άποψη, αν πρέπει να γίνει ή όχι, συν τις άλλες προσφάτως. Λοιπόν, εγώ λέω μετά να γυρίσουμε στο 1922 πάντως, κυρίες και κύριοι, με αφορμή και το βιβλίο των δύο καθηγητών. Κύριε Χατζηβασιλείο, εσείς. Ναι, λέγαμε. Για την Ευρώπη μιλούσαμε και, ναι, για το τι δεν έπρεπε να κάνει και δεν έκανε. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Εμείς είμαστε μέσα στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι, ταυτιζόμαστε. Επειδή όμως αγαπούμε την Ευρώπη, φροντίζουμε για την Ευρώπη και ταυτιζόμαστε μαζί της, πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε και τα ελλείμματα τα οποία πολλές φορές παρουσιάζει.
η Ευρώπη δυστυχώς, ξέρουμε όλοι ότι επαναπαύθηκε στην Αμερικανική Πυρηνική Ομπρέλα, στο ΝΑΤΟ. Τώρα πλέον όλο και περισσότερο θα πρέπει να αντιμετωπίσει δρόντες οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν μέλη της, αλλά πρέπει να μπορεί να τους διαχειριστεί. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό περίπου εννοούσε και ο κύριος Συρίγος προηγουμένως, έχει κάνει μια σειρά από λάθη. Παραδείγματος χάρη, όταν ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοινώνει την πολιτική του για τα Βαρόσια και η Ευρώπη δεν αντιδρά, τι καταλαβαίνει ο πρόεδρος Πούτιν? Όταν η Τουρκία και η Λιβύη, μια λιβική κυβέρνηση που εκπροσωπεί ένα πολύ μικρό μέρος προφανώς του λαού της Λιβύης, κάνουν το περίφημο μνημόνιο τους για την ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπεις μια τέτοια λιβική κυβέρνηση να διεκδικεί ΑΟΣ, ελληνική μεν ή κυπριακή, αλλά πάντως ευρωπαϊκή ΑΟΣ, και η Ευρώπη δεν αντιδρά. Τι καταλαβαίνει άραγε ο πρόεδρος Πούτιν? Θέλω να πω ότι αυτή την αντίδραση του Πούτιν που τη βλέπουμε σήμερα, ίσως σε μεγάλο βαθμό και να την έχτισε η Ευρώπη με την αβελτηρία της να πάρει θέση. Δεν λέω ότι η Ευρώπη αύριο θα πρέπει να κάνει πόλεμο, αλλά για να μην βρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να μπορεί να έχει μια αποτρεπτική δυνατότητα, η οποία δεν προέρχεται μόνο από στρατιωτικές δυνάμεις, βέβαια χρειάζονται και τέτοιες, αλλά προέρχονται και από διαδικασίες τις οποίες πρέπει να θεσμοθετήσει και να αναλάβει την ευθύνη της ως μεγάλη δύναμη πλέον στο διεθνές σκηνικό. Αν είσαι μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να είσαι μόνο με το εμπόριό σου και με στρατηγικές εκδημοκρατισμού των τρίτων. Μια, αν θέλεις να είσαι μεγάλη δύναμη, πρέπει να μπορείς να επικαλεστείς και σκληρή ισχύ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν θα το κάνει η Ευρώπη τώρα, στη διάρκεια της ουκρανικής κρίσης, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να αρχίσει να σκέφτεται πώς να το κάνει. Κύριε Συρίγο. Η Ευρώπη έχει απόλυτο δίκιο, ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά έπρεπε να κάνει η Ευρώπη και δεν τα έκανε. Συνεχίζω τη σκέψη του όταν έβγαλε το Roots Race η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ να κάνει έρευνες. Το 2015 δεν αντέδρασε και γι' αυτό το είδαμε το 20 στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όταν έβγαλε το γεωτρητικό σκάφος το Φάτιχ, πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε, ήταν υποτονική αντίδρασή της. Όλα αυτά μετράνε. Τα βλέπει όταν ο Πούτιν έγινε, και τα αντιγράφει. Ωραία. Για να απαντήσουμε τώρα ελλειπτικά και θέλω να πάω στο βιβλίο σας. Στο τέλος της ημέρας είσαι μόνος σου, γιατί τώρα ο Ζελένσκι διαπιστώνει ότι είναι μόνος του. Πότε έρχονται να σε υπερασπιστούν? Τι λέει η προτέρα κατάσταση, κύριε Συρίγο? Εάν σταθείς όρθιος και νικήσεις τον άλλον, τον σταματήσεις. Τις πρώτες μέρες θα έρθουν να σταθούν δίπλα σου. Το είδαμε στον Εύρο. Μάλιστα. Εάν δεν μπορέσεις να σταθείς όρθιος, τότε θα σου χτυπάνε την πλάτη και θα λένε τι κακό, τι κρίμα που έχασες. Μάλιστα. Επομένως, επειδή ακούσαμε προσφάτως ότι η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, λυπάμαι, αλλά η άμυνα είναι αυτοσκοπός εάν θέλεις να διατηρήσεις την ανεξαρτησία σου. Και όταν ακούω αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, πρέπει να σας πω ότι το μυαλό μου πηγαίνει στο αίτημα της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών. Θα πρέπει να καταλάβουμε, έχουμε πει και άλλες φορές με τον κύριο Συρίγο, ότι Θεός φυλάξει αν γίνει κάτι. Ο κύριος Βασιλείου μιλάει τώρα, ναι. Θεός φυλάξει αν γίνει κάτι. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε Λουξεμβούργιους πεζοναύτες να έρθουν να υπερασπιστούν τα νησιά μας. Αν όμως εμείς μπορούμε να τα υπερασπιστούμε, τότε ναι, μπορούμε να περιμένουμε να προκαλέσουμε την αντίστοιχη διεθνή υποστήριξη, την οποία δεν βλέπουμε τώρα στην περίπτωση της Ουκρανίας, όχι μόνο διότι ο αντίπολος είναι μεγάλος, αλλά γιατί η ίδια η Ουκρανία, η καημένη, δεν έχει τη δυνατότητα να αποκρούσει. Καταλαβαίνουμε τώρα για ποιο λόγο ξοδεύουμε λεφτά. Ναι, υπ' αυτή την έννοια τα Ραφάλ επομένως ή οι φρεγάτες είναι αναγκαίες ώστε να μπορείς να έχεις το περιθώριο της αντίδρασης. Μάλιστα. Για να προκαλέσεις διεθνή. Ωραία. Υποστήριξη. Και ερώτημα άλλος τη σκέψη να σου και για να αποτρέψεις. Ωραία. Επομένως να κρατήσεις την ειρήνη. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεσαι τα όπλα, όχι μόνο για την περίπτωση του πολέμου. Μας γυρίζεις στο βιβλίο. Σας γυρίζω στο βιβλίο, όχι γιατί είμαι λοξός με την ιστορία, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά είμαι βέβαιος ότι βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα αν συζητήσουμε για ένα γεγονός το οποίο έγινε πριν από 100 χρόνια και το οποίο μας σημάδεψε βαθιά, πολύ βαθιά. Λοιπόν, ερώτηση δέκατη.
Θα σας παρακαλώ, αν μπορείτε να απαντάτε γρήγορα για να, για να τρέξουμε αρκετές, όσο περισσότερες μπορούμε. Όχι γιατί δεν έχουν σημασία οι προηγούμενες 10, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσω και πρέπει να το τρέξω. Πήγε παρά 20 η ώρα. Ερώτημα 10, σελίδα 78. Γιατί έστειλε ο Βενιζέλος τον στρατό στην Ιωνία, κύριε ποιος? Εγώ. Ποιος Συρίχος, ωραία. Από το 14 και, το 14 και μετά, μέχρι το 1918, η Τουρκία εξόντωνε συστηματικά τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολίας. Αυτό που λέμε εμείς και το έχουμε σπάσει σε γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων του Πόντου, Ελλήνων της Ιωνίας, είναι πράξη ίδια, ήθελε να εξαφανίσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Εάν δεν πήγαινε ο Βενιζέλος, η ελληνική πληθυσμή της Ιωνίας ήταν τελειωμένη. Μάλιστα. Μπορούσε ο ελληνικός στρατός να επιχειρήσει στον Πόντο, κύριε Χατζηβασιλείου? Δεν μπορούσε. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Αναφέρουμε στο βιβλίο ότι η απόσταση από το Ουσάκ, που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός όταν ξεκίνησε η επίθεση προς την Άγκυρα, μέχρι την Άγκυρα, είναι τρεις φορές μικρότερη από ό,τι η απόσταση από το Ουσάκ που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός ως την Τραπεζούντα. Οι αποστάσεις ήταν τεράστιες για να τις καλύψει ο πεζοπόρος ελληνικός στρατός εκείνης της εποχής. Πέραν τούτου όμως, γιατί μπορεί κάποιος να πει με κάποιον άλλο τρόπο, με πλοία θα μπορούσαν να... ο Βενιζέλος επέλεξε την Ιωνία για να δώσει τη μεγάλη του μάχη, η οποία θα του επέτρεπε και να προστατέψει τους Έλληνες της Ιωνίας και να αναβαθμίσει ριζικά το διεθνή ρόλο της Ελλάδας. Εφόσον εκεί έδινε τη μεγάλη του μάχη, ο Βενιζέλος δεν επρόκειτο, με τη στρατηγική και τη σκέψη αυτού του ανθρώπου, δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση να διασπάσει τις περιορισμένες δυνάμεις του σε δύο κατευθύνσεις, γιατί έτσι κινδύνευε να χάσει και τα δύο. Μία αναδρομή στο παρελθόν εκείνης της περίοδου. Έτσι κι αλλιώς λέτε ότι ο Βενιζέλος είναι από αυτούς τους πολιτικούς που παίρνουν τις δύσκολες, τις μεγάλες αποφάσεις. Τις σκληρές αποφάσεις. Ναι. Δηλαδή, μοναστήρι, τα σημερινά Μπίτολα. Ή Θεσσαλονίκη, κύριε Συρίγο. Ο Βενιζέλος έδωσε εντολή στον Κωνσταντίνο ως πρωθυπουργός προς το στρατάρχη. Φύγε, σταμάτα τώρα την προέλευση προς το μοναστήρι, πήγαινε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αντιστοίχως, ο Βενιζέλος έκανε επιλογές. Οι επιλογές δεν είναι εύκολες, αλλά είναι επιλογές. Ναι. Λέτε στο βιβλίο σας ότι. Σμύρνη. Όχι Κωνσταντινούπολη. Που σημαίνει ότι αν κερδίζαμε στη Σμύρνη, θα έρχονταν κι άλλοι. Δηλαδή, γι' αυτό βρίσκω μια αναλογία τώρα, ότι αν κερδίσεις, σούρχονται. Τους είχες. Εδώ ναι, τους είχαμε και τους χάσαμε. Φρόντισε να πάει. Ο Βενιζέλος δεν θα πήγαινε ποτέ μόνος του στη Σμύρνη. Ακόμη και σε συνθήκες διάλυσης της Τουρκίας, όπως υπήρχαν το 19. Ο Βενιζέλος πήγε στη Σμύρνη με την υποστήριξη ενός διεθνούς μετώπου. Κάποιες μεγάλες δυνάμεις τον υποστήριζαν, κάποιες τον ανέχονταν. Ναι. Αλλά η διατήρηση αυτού του διεθνούς μετώπου ήταν κρίσιμη στο μυαλό του Βενιζέλου για την επιτυχία του εγχειρήματος. Αυτήν την υποστήριξη χάσαμε. Ωραία. Μετά τις εκλογές του 20. Τι σημαίνει συνθήκη Σεβρών, τι προέβλεπε, τι κέρδισε η Ελλάδα και αν εφαρμόστηκε αυτή η συνθήκη ποτέ? Πήραμε την Ανατολική Θράκη. Και η περιοχή της Σμύρνης πέρασε υπό ελληνικό έλεγχο για 5 χρόνια και μετά θα γινόταν ένα δημοψήφισμα, ώστε οι κάτοικοί της να αποφασίσουν που θα πάνε. Δεδομένου ότι στην περιοχή υπήρχε ελληνική πλειοψηφία, ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν μετά τμήμα της Ελλάδος ύστερα από 5 χρόνια. Τίποτα βεβαίως δεν είναι βέβαιο. Η συνθήκη των Σεβρών δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν κυρώθηκε από τα άλλα κράτη και ουσιαστικά ανατράπηκε με την επίθεση των Τούρκων, την ήττα του ελληνικού στρατού και τη συνθήκη της Λοζάνης. Το 1920 ο Βενιζέλος κάνει τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο κάνει εκλογές. Ιτάται, θα μας πείτε, αλλά πριν πάμε σε εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, οι αντιβενιζελικοί τι υπόσχονται επί της Ιωνίας? Δηλαδή, ο Βενιζέλος λέει να είμαστε εκεί. Οι αντιβενιζελικοί θέλουν να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή, τα άρθρα του Γεωργίου Βλάχου, το Ίκαδε και το Πομερανί, είναι στην ίδια περίοδο όχι, ή αργότερα? Όχι, τα άρθρα αυτά είναι του Αυγούστου του 1922. Όχι του φθινοπόρου του 20. Οι αντιβενιζελικοί κατεβαίνουν στις εκλογές καταγγέλλοντας αυτό που ονομάζουν τυραννία του Βενιζέλου τα προηγούμενα χρόνια. Και λένε ότι θα σταματήσουν αυτή την τυραννία και θα διατηρήσουν τη ζώνη της Σμύρνης. Δεν υπονοούν ότι θα φύγει η Ελλάδα από τη Μικρά Ασία.
Μάλιστα. Γιατί ητάται ο Βενιζέλος το 20, γιατί έκανε τις εκλογές πρώτα απ' όλα? Έκανε τις εκλογές διότι είχε πια συναυθεί η συνθήκη ειρήνης και δεν μπορούσε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία να διατηρηθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όταν πια τυπικά ακόμα δεν υπήρχε πόλεμος. Δηλαδή ο Βενιζέλος δεν θα έκανε δικτατορία. Εξάλλου έκανε τις εκλογές όντας βέβαιος ο άνθρωπος ότι θα τις κερδίσει. Το 1910 είχε πάρει την εξουσία, η Ελλάδα ήταν πάνω από τη Λάρισα. Στη Μελούνα. Η Μελούνα. 10 χρόνια αργότερα είχε τριπλασιάσει την Ελλάδα. Ο άνθρωπος περίμενε ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Γιατί τις χάνει? Είναι σκληρή η διακυβέρνηση των Βενιζελικών από το 17 ως το 20. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι μεγάλο σύμβολο λαϊκό ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ένας βασικός λόγος που χάνει ο Βενιζέλος είναι η μεγάλη δημοφιλία του Κωνσταντίνου και η αίσθηση μεγάλων κομματιών του ελληνικού λαού ότι ο Κωνσταντίνος αδικήθηκε με την ένοπλη γαλλική επέμβαση η οποία τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το θρόνο το 17. Τότε σε εκλογές του 20 ο Κεμάλ σε ποια φάση είναι, τι κάνει ο Κεμάλ τότε? Έχει ξεκινήσει τον ονομαζόμενο απελευθερωτικό αγώνα. Ο Κεμάλ από το Μάιο του 19 και μετά. Τον ονομαζόμενο από τους Τούρκους απελευθερωτικό αγώνα. Ορίστε. Ο Κεμάλ από το Μάιο του 19 και μετά προσπαθεί να ανασυστήσει τις εθνικιστικές δυνάμεις και μαζεύει ένα σύνολο θρησκευτικών αρχηγών και νεότουρκων εθνικιστών, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά να διώχνουν τους ξένους από τη Μικρά Ασία. Διώχνει πρώτα τους Γάλλους στην Κιλικία, οι οποίοι φεύγοντας του δίνουν οπλισμό. Στη συνέχεια συμφωνεί με τους Ιταλούς. Και πλούσια ποσότητα. Μεγάλη ποσότητα. Ναι. Και κυρίως βαριά όπλα. Συμφωνεί με τους Ιταλούς και αποχωρούν και οι Ιταλοί κατ' ουσίαν και μετά στρέφεται εναντίον ημών. Αλλά το 20 όταν κάνει εκλογές, υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα. Υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα. Ξέρουμε ότι ο Κεμάλ. Υπάρχουν κακοί ιονοί δηλαδή. Υπάρχουν κακοί ιονοί, όχι τόσο κακοί βεβαίως όσο αμέσως μετά. Ο χειρότερος ιονός είναι πάντοτε στη δική μας πλευρά. Εμείς δεν βλέπαμε ότι εάν φέρναμε τον Κωνσταντίνο πίσω και παρέμενε βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, οι μεγάλες δυνάμεις, κάποιες από αυτές όπως η Γαλλία που μας ανεχόταν, θα έπαβε να μας ανέχεται, η Ιταλία θα βρίσκει ευκαιρία να φύγει και η Βρετανία καταλήγει να είναι μια χώρα η οποία βλέπει με συμπάθεια αλλά ουδετερότητα. Μπράβο, αυτές οι μεγάλες δυνάμεις, αυτό θα είναι το επόμενο μας θέμα, είναι πώς βλέπουν την συμφωνία στο μεταξύ των Σευρών, το αν τους αφορά, αν εφαρμόζεται ή όχι. Θα το πούμε μετά. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Άγγελος Συρίγος. Λοιπόν, μια κουβέντα ακόμη για τη συνθήκη των Σευρών. Τους απασχολεί αν θα εφαρμοστεί ή όχι τις μεγάλες δυνάμεις? Οι μεγάλες δυνάμεις φτιάξανε μια συνθήκη που τους ενδιαφέρει, η συνθήκη των Βερσαλιών. Η συνθήκη των Σευρών τους ενδιαφέρει σε σχέση με την ελευθερωναυσιπλοεία, σε σχέση με το καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα ανέλαβε να την εφαρμόσει. Αν δεν τους έβγαινε, εκείνοι θα κρατούσαν πάλι τον πυρήνα αυτών που ζητούσαν και θα το επιδιώκουν. Οι Ιταλοί το γύρισαν, οι Ιταλοί το γύρισαν, οι Γάλλοι το γύρισαν. Οι Βρετανοί μετά την ήττα, ποια στάση κρατούν μετά την ήττα Βενιζέλου, τι κάνει ο Λόιντ Τζόρτζ? Ο Λόιντ Τζόρτζ προσωπικά, αλλά ο Λόιντ Τζόρτζ δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της βρετανικής πολιτικής. Είναι κυβέρνηση συνασπισμού με τους συντηρητικούς, οι οποίοι είναι πιο κοντά στην αντίληψη ότι δεν πρέπει να προκαλέσει τον μουσουλμανικό κόσμο. Ο Λόιντ Τζόρτζ ο ίδιος θα ήθελε πάρα πολύ να εκβληθούν οι Τούρκοι τουλάχιστον από την Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό το λέει κιόλας. Είναι πιο θετικός απέναντι στην Ελλάδα, αλλά δεν προσφέρουν οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Αυτό είναι το βασικό στην προκειμένη. Η Βρετανία οπωσδήποτε είναι από τις μεγάλες δυνάμεις η πιο θετική απέναντί μας και μετά την ήττα του Βενιζέλου. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν μια, κύριε Συρίγο, δεδομένο ότι θα ιτηθούμε στην Μικρά Ασία? Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο το πολεμάς ως τελευταία στιγμή. Εμείς βέβαια κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τον εθνικό διχασμό, με τη στάση μας, με την άγνοια που είχαμε έναντι του διεθνούς συστήματος από τον Νοέμβριο του 20 και μετά. Οι εκλογές είναι οι το αποτέλεσμα των εκλογών καθορίζουν την έκβαση της ιστορίας? Απολύτως, στην προκειμένη περίπτωση. Όχι μόνο αυτό, και ο διχασμός, δηλαδή, όλο μαζί. Δηλαδή, ο διχασμός, αλλά και η ήττα Βενιζέλου επανακαθορίζει τη στάση των Ευρωπαίων έναντι ημών. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν ενδιαφέρονται για μας, ενδιαφέρονται για τα δικά τους συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστική στάση όλων σε αυτό το θέμα.
Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να νοιάζονται για μας για κάποιο άγνωστο λόγο. Ενότητα σε εμάς δεν υπήρχε λόγω του διχασμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος της εποχής τι έκανε? Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του 1935 του Ζαχαριάδη, δημοσιευμένο στον τότε Ριζοσπάστη, στο οποίο λέει, χαρακτηρίζει την εκστρατεία στη Μικρά Ασία αστικοτσιφλικάδικη επιχείρηση για λογαριασμό των Βρετανών υπεριαλιστών που πήγε να νικήσει, να καθυποτάξει τον τουρκικό λαό, και λέει, όχι μόνο λέει την δεχθήκαμε, αλλά την υποστηρίξαμε κιόλας, την επιδιώξαμε, γράφει μέσα. Το ΚΚΕ σε εκείνη τη φάση είναι αντίθετο προς τη Μικρασιατική εκστρατεία. Η δύναμη του βέβαια πρέπει να πούμε όμως ότι είναι περιορισμένη, δεν έχει δυνατότητα να επέμβει, απλώς ιδεολογικά είναι με τη μεριά της Σοβιετικής Ενώσεως. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Στην πλατεία Ταξίμ, στην πόλη σας, υπάρχει το άγαλμα του Κεμάλ, το οποίο έχει δύο όψεις. Στη μία όψη, έχει μπει τώρα και μια πλακέτα από κάτω, απεικονίζονται δύο Ρώσοι στρατηγοί και ένας Ρώσος πρέσβης. Γιατί απεικονίζονται πίσω από τον Κεμάλ οι δύο Ρώσοι στρατηγοί, ο Βοροσίλοφ και άλλος ένας, δεν θυμάμαι. Ο Φρούντζε. Φρούντζε. Γιατί απεικονίζονται? Διότι η Σοβιετική Ένωση έδωσε τεράστια βοήθεια στην Τουρκία σε χρήματα, αλλά κυρίως σε όπλα. Την περίοδο που ο Κεμάλ αναζητούσε όπλα, η Σοβιετική Ένωση βοηθούσε ένα καθεστώς που πολεμούσε τους Βρετανούς καπιταλιστές. Σε αυτή τη λογική και το ΚΚΕ είναι αντίθετο προς τη Μικρασιατική εκστρατεία. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασιλείου, τελικώς η εκτέλεση των έξι είναι και αυτό η συνέχεια του εθνικού διχασμού? Συνέχεια και κορύφωση. Θα έλεγα ότι του δίνει, το πηγαίνει πια σε πολύ ανώτερα επίπεδα τον εθνικό διχασμό. Είναι φανερό, το να χάσω έναν πόλεμο δεν είναι εσχάτη προδοσία. Ακόμη και αν το χάσω λόγω βλακείας, και η βλακεία δεν είναι εσχάτη προδοσία. Για να τελέσω εσχάτη προδοσία πρέπει να έχω επιδιώξει δόλο, να δόλο, με πάνε. Δόλο βεβαίως, είναι έγκλημα δόλου. Εδώ λοιπόν κατανοητό είναι μέσα σε αυτό την τρομερή, ας πούμε, τον πανικό, το τραύμα. Ουσιαστικά αντίπαλοι των αντιβενιζελικών τους βουτάνε, τους δικάζουν σε μια δίκη από έκτακτο στρατοδικείο χωρίς καμία εγγύηση για τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και τους εκτελούν αμέσως την ίδια μέρα που βγαίνει η απόφαση. Το πρωί δηλαδή βγαίνει και στις 11 η ώρα τους εκτελούν. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι καθορίζεται πια ο εθνικός διχασμός σε ένα πολύ πιο ανώτερο επίπεδο. Δημιουργούνται όλες οι συνθήκες για να επιζητούν οι αντιβενιζελικοί και εκδίκηση ακόμα για αυτή την εκτέλεση, και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ουσιαστικά μία, πώς να πω, ένα σπιράλ ανωδικού σπιράλ των εντάσσεων του εθνικού διχασμού. Γιατί γράψατε το βιβλίο, κύριε Συρίγο? Ξεκίνησε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κοιτάξτε, θέλαμε να προσφέρουμε ένα βιβλίο το οποίο να απευθύνεται βέβαια στο ευρύτερο κοινό, να έχει αυστηρά επιστημονική τεκμηρίωση και να είναι ένα βιβλίο στο οποίο πολλές φορές μας έχουν ερωτήσει και εμένα και τον κύριο Συρίγο τι να διαβάσω ευσύνοπτο για το Μικρασιατικό, και δεν υπήρχε, υπάρχουν καλά βιβλία. Το βιβλίο του κύριου Ριζά, ο κύριος Πλουμίδης έχει γράψει για την δεκαετία των πολέμων 12 με 22, και άλλο του κύριου Μαυρογορδάτου για το διχασμό, αλλά κάτι ευσύνοπτο για το Μικρασιατικό συνολικά δεν υπήρχε. Αυτό λοιπόν που νομίζουμε, που θελήσαμε να κάνουμε, είναι να δώσουμε μια επιστημονική οπτική συνολική, κάτι που δεν υπήρχε, και υπ' αυτήν την έννοια να εισφέρουμε και εμείς σε μια πολύ δύσκολη επέτειο, γιατί θα έχουμε και προκλήσεις από την απέναντι πλευρά, είμαι βέβαιος, στη διάρκεια του έτους αυτού, στο οποίο να δίνουμε μια έτσι συνολική και συγκροτημένη εικόνα των διλημάτων, των μεγάλων επιλογών, ακόμη και των λαθών που έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Συρίγο. Με κριτικό τρόπο, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, σύντομο, συνοπτικό, με κριτικό τρόπο επιλέξαμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, διότι είναι κάτι που βιώνουμε διαρκώς όταν μας ρωτάνε. Αυτές είναι ερωτήσεις, οι ερωταποκρίσεις, που οι ερωτήσεις μάλλον μας απευθύνονται όταν πηγαίνουμε και μιλάμε για τέτοια θέματα, και το κάναμε έτσι
αυτός ώστε να απαντώνται ερωτήματα. Για ποιο λόγο έκανε ο Βενιζέλος στις εκλογές. Τα ερωτήματα είναι πολύ σοφά. Δηλαδή εμείς δεν μας χανόμαστε. Μας διατυπώθηκαν από το κοινό από σε το μια κοινό, διάρκεια ναι. πολλών ετών. Προφανώς, ναι, γιατί δεν μπορεί το κοινό να χαθεί σε λεπτομέρειες τις οποίες εξετάζεστε εσείς. Πάει κατευθείαν και ρωτάει τα πέντε βασικά. Συνοπτικό. Λοιπόν, είναι κριτικό, τα σως, θα λέγαμε. Δηλαδή, αν είχαμε να το δώσουμε εξετάσεις σε αυτό το βιβλίο, θα λέγαμε να ορίστε, μάλλον αν είχαμε να δώσουμε εξετάσεις για το 1922, το βιβλίο αυτό περιέχει τα σως. Χάρηκα πολύ, κύριε Συρίγο. Κλείνοντας, θα καταλάβει το Κίεβο ο Πούτιν. Δεν ξέρω αν θα καταλάβει το Κίεβο ο Πούτιν. Η εκτίμησή μου είναι ότι Κίεβο. Θα επιλέξει να σταθεί έξω από το Κίεβο. Φοβούνται οι συγκροτημένοι στρατοί, φοβούνται μάχη εκ του συστάδιν μέσα σε πόλεις. Το είδαμε στο Στάλιγκραντ το 42-43. Το 43, το είδαμε με τους Ισραηλινούς στη Βηρητό πριν από μερικά χρόνια. Μπορώ κάποιες αναλογίες Πούτιν-Ερντογάν. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο Πούτιν λυπάται για τη διάλυση Σοβιετικής Ενώσεως. Ο Ερντογάν για τη διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Πούτιν θεωρεί ότι δεν υπάρχει Ουκρανία. Ο Ερντογάν θεωρεί ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Πούτιν μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση Ουκρανίας. Ο Ερντογάν μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση των Ανατολικών νησιών. Ο Πούτιν πάει να διορθώσει το ιστορικό λάθος του Λένιν για τη δημιουργία της Ουκρανίας. Ο Ερντογάν θέλει να διορθώσει το ιστορικό λάθος του Κεμάλ με τη σύνδεση Ζωζάνης. Ο Ερντογάν είναι ένας μικρός Πούτιν. Ο Ερντογάν βλέπει αυτή τη στιγμή πώς αντιδρά η Δύση και παρακολουθεί τι γίνεται. Η άμυνά μας είναι ο κύριος αποτρεπτικός λόγος στο να μπει στη σκέψη να παίξει με τέτοια παιχνίδια. Αυτή τη δυνατότητα δηλαδή που δυστυχώς δεν είχε η Ουκρανία. Και είναι προφανώς αυτός ο σκοπός. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.